Βρεθήκαμε στην τελετή έναρξης του 4ου Μάστερ Αισθητικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Unicam της Ιταλίας. Η Venus Medicine δίνει και πάλι αισθητά την παρουσία της στην τελετή έναρξης. Είναι μια πολύ σημαντική μέρα για την εταιρεία Venus Medicine σημερινή. Είναι η τέταρτη ακαδημαϊκή χρονιά που πραγματοποιείται ένα κομμάτι από το e-learning πρόγραμμα του Πανεπιστημίου του Καμερίνου που φιλοξενείται στην έδρα της εταιρείας, η οποία έχει παρέχει τις κατάλληλες υποδομές και με την ακάματη προσπάθεια όλης της ομάδας της εταιρείας έχει έρθει σε πέρας όλο αυτό το εγχείρημα εδώ και 4 χρόνια με πολύ μεγάλη επιτυχία. Η εταιρεία Venus Medicine στο ευρύτερο ιατρικό κοινό είναι γνωστή ως μια εταιρεία η οποία παρέχει υπηρεσίες, προϊόντα και μηχανήματα που άπτονται του τομέα της αισθητικής ιατρικής. Όμως το ευρύτερο όραμά μας είναι να συμβάλλουμε σαν εταιρεία στην αναβάθμιση της ποιότητας της αισθητικής ιατρικής σαν παρεχόμενη υπηρεσία από τον Έλληνα και όχι μόνο γιατρό απέναντι στον πελάτη του. Αυτό έχει σταθεί αφορμή η Ελλάδα να γίνει ένας ιατρικός πόλος έλξης. Το Master τίνει τα 2 τελευταία χρόνια να γίνει international. Φιλοξενεί γιατρούς από όλο τον κόσμο, μας γνωρίζουν καλύτερα, βλέπουν το επίπεδο της γνώσης των καθηγητών του Κρατικού Πανεπιστημίου αλλά και των δικών μας επιστημονικών συνεργατών στην Ελλάδα. Και έτσι η Ελλάδα καταφέρει να γίνει ένας πόλος έλξης για γιατρούς από όλο τον κόσμο. Είναι ένα όραμα το οποίο έχει πάρει σάρκα και οστά και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι να το ζούμε αυτό. Σήμερα βρεθήκαμε σε μία προσπάθεια που γίνεται ώστε η αισθητική ιατρική και γενικότερα η ιατρική στη χώρα μας να μπορέσει να προσελκύσει μέσα από την εκπαίδευση νέους συναδέλφους στο ζήτημα της ευεξίας και της αισθητικής με την εκπαίδευση, αλλά κυρίως να μπορέσουμε να συμβάλλουμε στον τουρισμό υγείας, τουρισμό ευεξίας, κάτι το οποίο πιστεύουμε απόλυτα ότι μπορεί να βοηθήσει τη χώρα μας τα επόμενα χρόνια. Η προσπάθεια ξεκίνησε, εμείς είμαστε εδώ και νομίζω ότι τα αποτελέσματα σύντομα θα είναι πολύ καλά. Ήμουνα στο πρώτο έτος που αποφύτησε. Η εμπειρία μου στο Μάστερ της Αισθητικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου του Καμερίνο ήταν πολύ θετική. Ανοίγει ορίζοντες σε μια νέα εξειδίκευση στην ιατρική που άπτεται της ομορφιάς και της ευεξίας κάθε ανθρώπου. Σου δίνει πολλές εμπειρίες και βοηθάει πολύ και επαγγελματικά το ιατρείο, αλλά και επιστημονικά το έργο κάθε γιατρού. Η σημερινή εκδήλωση ήταν μια επίσημη εκδήλωση που δίνει μεγάλη βαρύτητα σημειολογικά στην αισθητική ιατρική πλέον στην Ελλάδα. Βρίσκομαι εδώ απλώς για να πω σχετικά με την εμπειρία μου από αυτή την υπέροχη διοργάνωση που αφορά το Μάστερ της Συνεργασίας του Πανεπιστημίου του Καμερίνου της Ιταλίας και της Venus Medicine, κυρίως για να τονίσουμε τους δρόμους οι οποίοι ανοίχθηκαν σε μένα προσωπικά, αλλά υποθέτω και σε όλους τους συναδέλφους, σε δρόμους οι οποίοι ήταν σχεδόν άγνωστοι στην Ελλάδα. Και μετά την πρωτοπορία του Προέδρου της Άμυνας, του κ. Τσούμα, το παράδειγμα το οποίο αποτέλεσε για εμάς οδηγό σε νέους δρόμους που αφορούν την αισθητική ιατρική, έναν κλάδο αναγνωρισμένο παντού στην Ευρώπη, αλλά όχι ακόμα στην Ελλάδα. Και παρόλα αυτά, τα βήματα γίνονται με σταθερότητα και αποφασιστικότητα. Το αποτέλεσμα είναι μεγάλες νέες προοπτικές και για τη χώρα, αλλά και προσωπικά για τον καθένα μας σε επίπεδο ιατρείου και καθημερινής πρακτικής. Μου άνοιξε, θα ξεκινήσω λέγοντας αυτό, νέους ορίζοντες σε έναν μοναδικό κόσμο, εκπληκτική εμπειρία, πολύ ωραία οργάνωση στην εταιρεία Venus. Ο κύριος Τσιούμας εκπληκτικός και τρομερή οργάνωση σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Καμερίνο. Πολύ συστηματικά τα μαθήματα, μελέτη, τα μαθήματα επίσης πρακτικά και hands-on και σε κάποιους ασθενείς και σε προπλάσματα. Έμαθα πράγματα τα οποία δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ και μου έδωσε και μία άλλη προοπτική για το ιατρείο που θα ανοίξω, που θα είναι βελονισμού ουσιαστικά, αλλά θα μπορώ να κάνω και κάποια πραγματάκια δειλά-δειλά για την κοσμητική ιατρική.
Φοβερή εμπειρία. Μπράβο στον κύριο Τσιούμα, μπράβο στην κυρία Τσόλη. Είμαστε εδώ σήμερα στο τέταρτο συνέδριο το οποίο γίνεται για την ιατρική αισθητική και παρευρίσκομαι όχι ως προσκεκλημένος, αλλά ως άνθρωπος ο οποίος συμμετέχει σε αυτή την εκπαιδευτική προσπάθεια, η οποία σκοπό έχει την ενημέρωση των γιατρών αφενός και αφετέρου την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην ιατρική, οι οποίες είναι πολύ σύγχρονες και κυρίως είναι ανέμακτες. Γιατί σήμερα οι ασθενείς θέλουν να αποφεύγουν τα χειρουργεία, θέλουν να αποφεύγουν γενικότερα επώδυνες καταστάσεις. Σε αυτό λοιπόν το χώρο που βρισκόμαστε έχει αναπτυχθεί πραγματικά ένα κέντρο τουρισμού υγείας. Ο τουρισμός υγείας έχει τον ιατρικό τουρισμό, τον ιαματικό και βεβαίως έχει την ευεξία. Σπουδαιότερο απ' όλα έχουμε και την αντιγύρεση, την ομορφιά. Σε αυτό λοιπόν το χώρο εδώ γίνονται πράξεις οι οποίες πραγματικά είναι εντυπωσιακές με την έννοια ότι είναι το λεγόμενο soft laser, LA surgery, χωρίς δηλαδή επεμβατικές δράσεις, να έχουμε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα αντιγύρασης με αυτό το οποίο ασχολούμεθα, είτε προληπτικά, είτε όταν εμφανιστούν οι διάφορες αυτές εγγραφές στο πρόσωπο γύρατος, να μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Το σπουδαιότερο απ' όλα όμως είναι αυτό, δεν είναι μια πράξη η οποία γίνεται εδώ έτσι από τον κύριο Τσιούμα, ο οποίος είναι ένας καταξιωμένος οφθαλμίατρος και γενικά σε όλο τον κόσμο γιατρός που ασχολείται με την ιατρική αισθητική. Το θέμα είναι ότι έχουμε τη μεγάλη τιμή και χαρά να συνεργαζόμαστε με τον καθηγητή, τον κύριο Αμέντα, ο οποίος είναι καθηγητής και πρίτανης του Πανεπιστημίου του Καμερίνο. Και σήμερα βέβαια μας ανακοινώθηκε εδώ εν ολομελία ότι συνεργάζεται πλέον και με το Πανεπιστήμιο του Τωρίνο. Αυτό λοιπόν είναι σήμερα μία είδηση. Και πάνω σε αυτό έχουμε και μια άλλη είδηση, ότι εμείς αυτή τη στιγμή έχοντας μπροστά τον κύριο Πατούλη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Διεθνούς Κέντρου Τουρισμού Υγείας, γυρίζοντας σε όλο τον κόσμο, και έχοντας και την Έλλη Τουρ, ο οποίος είναι ο εθνικός φορέας κάτω από τον οποίο εντάσσονται όλες οι δράσεις του τουρισμού υγείας και όλες οι επιχειρήσεις και όλα τα ιδρύματα, να βγούμε προς τα έξω και να πούμε ότι η Ελλάδα είναι εδώ, σε ένα εξαίρετο χώρο, με ένα εξαίρετο βιοκλίμα και να κάνουμε τον τουρισμό τεσσάρων εποχών. Πιστεύω λοιπόν εγώ ότι ο τουρισμός υγείας είναι πραγματικά κάτι εντυπωσιακό και θα αποδώσει τον τουρισμό τεσσάρων εποχών. Διότι θέλουμε πραγματικά τουρίστες υψηλού επίπεδου. Το elective tourism, θα έρθει ο άνθρωπος δηλαδή από το εξωτερικό να κάνει εδώ μία δράση. Να κάνει μία δράση η οποία έχει σχέση με την αντιγύραση. Αυτό λοιπόν εμείς θέλουμε να το στηρίξουμε και να το κάνουμε πραγματικά δόγμα και όχι ένα παράδειγμα. Και πάνω σε αυτό θέλουμε να χτίσουμε και κάτι ειδικότερο ακόμη που λέγεται συμπληρωματική ιατρική, δηλαδή ιατρική είναι μία, όλοι είμαστε γιατροί κλασικοί με μία ειδικότητα, αλλά εξειδικεύσεις μπαίνουν και εμφυλοχωρούν στην αντίστοιχη ειδικότητα. Γιατί αυτή λέγεται αιματική ιατρική που έχει ήδη καθιερωθεί στην Ελλάδα και πάει να γίνει μία εξειδίκευση που έχει γίνει ήδη, είτε λέγεται ιατρική του πόνου, δηλαδή τα ιατρία του πόνου που κάνουμε, είτε λέγεται βιοσυντονισμός, βλέπουμε πώς λειτουργούν όλα αυτά τα συστήματα. Άρα, εμείς θέλουμε να δώσουμε το μέγιστο δυνατόν των ιατρικών εφαρμογών με τον απλούστερο τρόπο υπέρ του ασθενούς, γιατί και ο Ιπποκράτης έλεγε καλύτερα να φερείς παρά να μην βλάπτεις, έτσι, παρά να βλάπτεις. Αυτό λοιπόν για μας είναι δόγμα και το υπηρετούμε. Και θέλω εδώ να προσθέσω κάτι πολύ σημαντικό, ότι τέτοια κέντρα αυτού του επίπεδου είναι αυτά τα οποία θα αναδείξουν την Ελλάδα και θα μπορέσουμε να κάνουμε δράσεις, οι οποίες θα εντάσσονται στο Διεθνές Κέντρο Τουρισμού Υγείας για να έρθουν στην Ελλάδα. Και κλείνοντας να πω ότι είναι πολύ σημαντικό, δεν είναι μόνο η εφαρμογή. Αυτό το κέντρο που είμαστε εδώ είναι εκπαιδευτικό κέντρο. Εφαρμόζεται εδώ το e-learning, έτσι, αλλά εφαρμόζεται και διαβίου εκπαίδευση. Δηλαδή, ένας γιατρός δεν παίρνει μια ειδικότητα, έκανε μια εξειδίκευση και σταματάει εκεί. Πρέπει συνέχεια να ενημερώνεται. Αυτό λοιπόν κάνουμε εμείς εδώ, σαν καθηγητές, σαν διδάσκαλοι, και συνεχώς ενημερώνουμε τους γιατρούς οι οποίοι ήρθαν την πρώτη φορά. Έρχονται τη δεύτερη και συνεχίζουν και έτσι λοιπόν υπάρχει μια συνεχής διαβίου εκπαίδευση, γιατί ένας γιατρός σήμερα για να παρακολουθήσει την τεχνολογία πρέπει να ασχοληθεί επιπισταμένος. Αυτό λοιπόν το κάνουμε εμείς εφαρμόζοντας και είμαι με μεγάλη χαρά εδώ σήμερα που εγγενιάσαμε πλέον το νέο αυτό πρόγραμμα, στο οποίο βέβαια συμμετέχω εγώ σαν καθηγητής της ιαματικής ιατρικής και περπατάμε γιατί πιστεύουμε ότι όλες αυτές οι εξειδικεύσεις ένα στόχο έχουν, να εξυπηρετούν τον ασθενή και με μια ολιστική προσέγγιση. Δεν είναι δυνατόν μια ειδικότητα μόνο ή ένας γιατρός να λέει εγώ τα κάνω όλα. Κάνουμε λοιπόν σήμερα ένα cluster, εγώ το λέω thermal cluster που έχει με την ιαματική ιατρική, αλλά στο πούμε medical cluster ή medispa, όπως θέλετε πείτε το. Το θέμα δεν είναι αυτό, το θέμα είναι ότι όλοι ενωνόμαστε προσφέροντας με τον δικό του τρόπο καθένας
και βοηθώντας τον ασθενή χωρίς παρενέργειες. Αυτό λοιπόν το δόγμα θα το υπηρετήσουμε και είναι ευκαιρία να το δηλώσουμε εδώ. Ήταν στα εγκαίνια και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και έτσι ξεκινήσαμε αυτό το νέο μετακαμπευτικό πρόγραμμα. Η αισθητική ιατρική είναι μία εξειδίκευση που μπορεί να γίνεται από όλους τους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων. Είναι μία ψυχοσωματική ευεξία του ανθρώπου. Διότι όταν αισθανόμαστε καλά εξωτερικά και όλα τα κύτταρα του ανθρώπινου οργανισμού αισθάνονται επίσης καλά, διότι δρά σε τρεις άξονες, στον νευροψυχιατρικό, ενδοκρινολογικό και ανοσοποιητικό άξονα. Επομένως, δεν είναι μόνο ομορφιά, είναι και ευεξία, είναι και αντιγύρανση η αισθητική ιατρική και μπορεί να συνδυαστεί κάλλιστα με την ιαματική ιατρική, με τη συμπληρωματική ιατρική, την κινέζικη ιατρική και το βελονισμό. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά που μας τίμησε με την παρουσία του ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και όχι μόνο και δήμαρχος Αμαρουσίου και πρόεδρος ΚΕΔΕ και πρόεδρος της ΕΛΙΤΟΥΡ, κύριος Γιώργος Πατούλης. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Μπρίτανη του Πανεπιστημίου του Καμερίνο της Ιταλίας και με αυτόν τον τρόπο σφραγίζουμε την ένωση αυτών των δύο χωρών, Ελλάδα-Ιταλίας, και είναι τιμή επίσης που η Ελλάδα φιλοξενεί αυτό το κρατικό πανεπιστήμιο μέσω του e-learning προγράμματος με 3.000 ώρες, και αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι γιατροί από όλο τον κόσμο, έχουμε γιατρούς από Τουρκία, Αλβανία, South Africa, Αλβανία, Κύπρο και φυσικά τους Έλληνες γιατρούς, έρχονται εδώ στην Αθήνα, στην Venus Medicine, για να παρακολουθήσουν ορισμένα σεμινάρια, ένα πολύ μικρό μέρος του e-learning προγράμματος πάνω στην αισθητική ιατρική.